Το παρακάτω απόσπασμα αποδεικνύει άλλη μια φορά το προορατικό χάρισμα του Γέροντο Παϊσίου. Καθώς τα προείδε και τα προείπε σε μια εποχή που τίποτα δεν προειδοποιόταν ότι θα συμβούν αυτά που συμβαίνουν, καθώς και όλα αυτά που μας επιβάλλουν. Όσα θα πούμε παρακάτω δείχνουν ότι όλα αυτά είναι πράγματα σχεδιασμένα για να αναγκάσουν το λαό να σκύψει το κεφάλι. Για να περάσουν νόμους και αποφάσεις με απότερο στόχο τον πλήρη έλεγχο της οικονομικής ζωής, αλλά και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού ελέγχου ολόκληρης της ζωής μας. Ο Γέροντας Παΐσιος δεν είχε γνώσεις οικονομικές, δεν είχε σπουδάσει σε σχολεία ανώτερα. Κι όμως η αγιασμένη αυτή μορφή του καιρού μας μπόρεσε και είπε όσο κανένας οικονομολόγος στην εποχή εκείνη, όπου κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να γράψει. Είναι καταπληκτική η περιγραφή όσων συμβαίνουν σήμερα, σαν να τα έβλεπε ο Γέροντας με ενάργεια και καθαρότητα, που μόνο ένας Άγιος μπορούσε να έχει. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Γέροντας. Επέβαλαν στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο που όχι μόνο να μην μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους στόχους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε. Με αυτό, καταφέρνουν με εύλογη ιδεολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να κατακτήσει. Και τι θα πετύχουν με αυτό, ακούστε παρακάτω. Ο λαός, καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα, θα ζητάει κάποια στιγμή να ξανανασάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του χαρίσουν ποτέ, παρά μόνο έως ότου σκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούριο του σύστημα. Θα λένε, έχετε δίκιο που διαμαρτύρεστε. Όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος. Και αυτοί έχουν πολλά λεφτά, φοροδιαφεύγουν. Για να μην σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους κτλ., πρέπει να αποδεχτείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου, έτσι ώστε να βλέπουμε ποιοι είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοι οι φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα, θα παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις και προτεραιότητες, με τις οποίες θα ξεγελούν τον κόσμο ότι θα ανακουφιστεί λίγο οικονομικά. Σιγά σιγά με την κάρτα και την ταυτότητα θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν: μόνο με τις κάρτες θα κινείστε. Τα χρήματα θα καταργηθούν. Θα δίνει κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θα ψωνίζει. Και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Όποιος δεν έχει κάρτα δεν θα μπορεί ούτε να πουλά ούτε να αγοράζει. Από το άλλο μέρος θα αρχίσουν να διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ στο χέρι στο μέτωπο, που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά. Συγχρόνως, στην τηλεόραση θα δείχνουν ότι ο Τάδε πήρε την κάρτα του Τάδε και του πήρε τα χρήματα από την τράπεζα. Και θα λένε συνέχεια: πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ στο χέρι στο μέτωπο, γιατί μόνο ο κάτοχος ξέρει το νούμερό του. Το σφράγισμα είναι το τελειότερο σύστημα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρει ο άλλος, ούτε το χέρι, ούτε το σφράγισμα το βλέπει. Γι' αυτό αφήνουν τώρα τους ληστές και τους κακοποιούς να ορκώνουν. Θα μηχανευτούν πολλά, αλλά από το διωγμό που θα προκύψει, ο χριστιανισμός ολόκληρος θα ενωθεί. Όχι όμως έτσι που το θέλουν αυτοί που μηχανεύονται την παγκόσμια ένωση των εκκλησιών, θέλοντας να υπάρχει επικεφαλής ένας θρησκευτικός ηγέτης. Θα ενωθεί γιατί οι καταστάσεις που θα δημιουργηθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν τα πρόβατα του Χριστού από τα ερήφια. Το κάθε πρόβατο θα κοιτά να είναι κοντά με τα άλλα πρόβατα. Και έτσι θα πραγματοποιηθεί το μία πίμνη εις ποιμήν. Πρόσεξες, το βλέπουμε εν μέρη να πραγματοποιείται. Οι χριστιανοί είδες έχουν αρχίσει να αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα σε ανθυγιεινό κλίμα και προσπαθούν να φεύγουν από τις αρρωστημένες καταστάσεις και να τρέχουν κατά χιλιάδες στα μοναστήρια και στις εκκλησίες. Σε λίγο θα δείτε σε μία πόλη να υπάρχουν μόνο δύο μερίδες ανθρώπων. Αυτοί που θα ζουν άσωτοι και μακριά από τον Χριστό, και οι άλλοι που θα τρέχουν στις αγρυπνίες και στα προσκυνήματα. Μεσαία κατάσταση που υπήρχε ως τώρα δεν θα μπορεί πλέον να υπάρχει. Όσο για το αν θα γίνει πόλεμος, ο Γέροντας απάντησε: εσείς κάνετε προσευχή. Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία να κάνουμε πολλή προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Το παραπάνω υπόθηκε τον Νοέμβριο του 1983. Η πληροφορία δεν ήταν ανθρώπινη, αλλά θεϊκή. Δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγία. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια. Ο Γέροντας έλεγε επίσης πως το ότι δεν έγινε πόλεμος δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ, αλλά οι προσευχές μας μπορούν να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τα γεγονότα. Και έλεγε επίσης: μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο, τι θα πει εδώ και εκεί. Και εκεί που έχουν τώρα πόλεμο, αδελφοί μας είναι.
Από τον Αδάμ και την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι. Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ και άλλοι είναι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδελφοί και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνο κατά σάρκα. Επομένως, για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλαιπωροί. Η σωτηρία της Ελλάδας κρεμάστηκε από το κομποσχήνι. Αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τη δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς για την πατρίδα σου και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε για να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους, Μακαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό. Γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε γιατί θα βοηθήσει ο Θεός. Πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Χωράει συζήτηση αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος βράζει σαν σε καζάνι. Η Εκκλησία, η Πολιτεία και όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Και τι εξέλιξη θα έχουμε εμείς, κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όσο μπορείτε να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείται. Ο καλός Θεός όμως όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Κατά το 1830, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύ τουρκικό στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Είχαν φύγει πατέρες. Άλλοι με τα Άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός από μακριά που άναβε τα κανδύλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός. Και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε: Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία, που έλαμπε και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει: Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίσεις καλά. Εγώ θα σκουπίσω. Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα, εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε τρεις μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία. Ο Θεός, ό,τι δεν είναι σωστό, θα το πετάξει πέρα. Όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό, ώστε να προκύψει καλό από αυτό. Σπάζουν δηλαδή τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο μοσαϊκό. Γι' αυτό να μην στενοχωριέστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλο και απ' όλους είναι ο Θεός, που κυβερνά τα πάντα και θα καθίσει τον καθένα μας στο σκαμνί για να απολογηθεί για το τι έπραξε. Οπότε και θα τον ανταμείψει ανάλογα. Θα αμοιφθούν αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια με την προσευχή και με την καλοσύνη. Σήμερα προσπαθούν να κρεμίσουν την πίστη. Γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά καμιά πέτρα, για να σουγιαστεί το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το κρέμισμα αυτό. Όχι μόνο αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες και τον κρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να κρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να υποστηλώσουμε. Όποιος πρόχνει στο κακό των άλλων θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό. Και ο διπλανός όμως θα δώσει λόγο. Γιατί έβλεπε εκείνο να κάνει κακό στον άνθρωπό του και δεν αντιδρούσε. Ο κόσμος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθει. Ο λαός είναι σαν θηρίο. Εγώ από τα θηρία δεν έχω παράπονο. Βλέπεις, τα ζώα δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό, γιατί δεν έχουν μυαλό. Ενώ ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από το Θεό γίνεται χειρότερος από το μεγαλύτερο θηρίο. Κάνει μεγάλο κακό. Το δυνατό ξύδι γίνεται από το χαλασμένο κρασί. Τα άλλα τα τεχνητά ξύδια δεν είναι τόσο δυνατά. Πιο φοβερό είναι όταν ο διάβολος συμμαχίσει με έναν άνθρωπο διαστραμμένο. Τότε κάνει διπλό κακό στους άλλους. Όπως ο σαρκικός λογισμός όταν συμμαχίσει με τη σάρκα. Τότε κάνει μεγαλύτερο κακό στη σάρκα. Για να συνεργαστεί ο διάβολος με ένα τέτοιο άνθρωπο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος. Να έχει κακή προαίρεση και κακία. Στη συνέχεια, Θεός φυλάξει, αυτοί θα φέρουν δυσκολίες. Θα στριμώξουν ανθρώπους και μοναστήρια. Η Εκκλησία και ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό. Γιατί θα τους εμποδίσει τα σχέδιά τους. Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα και θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια και όλα τα άχρηστα. Και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε, άλλοι θα έχουν κακό μισθό, άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα που δεν θα στεναχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία που περνάνε. Πόσο ο Θεός μας αγαπά. Αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που σκέφτονται να κάνουν,
Αν γίνονταν πριν από 20 χρόνια που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, θα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ξέρει ο κόσμος, η Εκκλησία δυνάμωσε. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, και θα φροντίζει και αυτά που του χρειάζονται. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές του. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό, και έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά και να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά, και όχι από θλίψη και αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από το φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν, ήρθε τηλεγράφημα να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο. Λέω, αυτό ήταν. Πάει και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Ιερομόναχου Χριστόδουλου Αγιορείτου, Σκεύος Εκλογής, για τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, και από το βιβλίο του Γέροντα Παϊσίου, Πνευματική Αφύπνιση και Περιπροσευχής.